Είχα την αίσθηση ότι η πολύμηνη απουσία του Πρωθυπουργού από την κοινοβουλευτική διαδικασία ήταν εξ αντικειμένου μια επιλογή που υποβάθμιζε την κοινοβουλευτική διαδικασία και κυρίως τον θεσμικό του ρόλο. Σήμερα συνειδητοποιώ ότι υπάρχει και κάτι χειρότερο από την απουσία. Να έρχεται εδώ και να συμπεριφέρεται όχι ως Πρωθυπουργός της χώρας, αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ να απευθύνεται στους βουλευτές και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο και αν αυτό σας ενοχλεί. Ναι, η αριστερά είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Και εσείς βρίσκεστε στη θέση του Πρωθυπουργού, διότι πήρατε δύο μόλις μονάδες παραπάνω και αυτός ο εκλογικός νόμος σας έδωσε 50 έδρες μπόνους. Να απευθύνεστε με ένα απαξιωτικό χαρακτήρα. Όχι σαν Πρωθυπουργός που έρχεται να πει τις πολιτικές του θέσεις. Να αντικρούσει με πολιτικά επιχειρήματα, μπορεί σκληρά, αλλά πολιτικά επιχειρήματα. Αλλά ως ψευτόμαγκας να μας λέτε εδώ, λες και βρισκόμαστε σε καφενείο, δε μασάμε. Με τις απειλές σας, δε μασάμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, εγώ δεν θα πέσω σε αυτό το επίπεδο της αντιπαράθεσης. Και θα σας μιλήσω για την ουσία. Μη στενοχωριέστε, θα ακούσετε την ουσία. Ολοκληρώσατε τη φράση σας λέγοντας «φτάνει πια». Από τι φτάνει πια? Ξεχάσατε ότι είστε πρωθυπουργός και όχι αρχηγός της πολιτικής άνοιξης και της αντιπολίτευσης. Είστε ο πρωθυπουργός ο οποίος κυβερνάτε 8 χρόνια όταν έχετε φτάσει η χώρα να έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Αυτό δεν μασάτε? Και όταν είναι πάνω από 500.000 νοικοκυριά σε αυτόν τον τόπο που δεν έχουν ούτε ένα εισόδημα. Αυτό δεν μασάτε? Πάνε καλά τα πράγματα στη χώρα, κύριε Πρωθυπουργέ? Δεν αμφισβήτησα το πόσες ώρες εργάζεστε. Σε ποια κατεύθυνση εργάζεστε? Με ποια στρατηγική? Με ποιο σχέδιο εργάζεστε? Ξεκινήσατε την δευτερολογία σας. Δεν θα σχολιάσω το γεγονός ότι δεν είπατε κουβέντα εσείς τη δευτερολογία σας για την αγροτική πολιτική. Εγώ είπα αυτά που έπρεπε να πω και έπρεπε να ακούσουν και θέλουν να ακούσουν οι αγρότες. Και θα πω κι άλλα, αλλά εσείς δεν είπατε κουβέντα στη δευτερολογία σας για την αγροτική πολιτική. Και μας είπατε τι? Κάνατε τον απολογισμό του έργου σας, εμφανιστήκατε εδώ να προσπαθείτε απολογητικά να δώσετε απαντήσεις σε μια ολοκληρωτικά αποτυχημένη πολιτική. Υπάρχουν πολλοί στη Νέα Δημοκρατία που αυτό το χρεώνουν σε αυτόν που κάθεται δίπλα σας, στον κύριο Στουρνάρα. Εσείς όμως φταίτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Δική σας είναι η ευθύνη για αυτή την πολιτική. Μιλήσατε για οβυδιακές μεταμορφώσεις. Θα σας έλεγα στο σπίτι του κρεμασμένου να μην μιλάτε για σκηνή.